Έντονα προβληματισμένοι εμφανίζονται οι ξενοδόχοι της Κρήτης για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή τουριστική περίοδος, δεδομένου ότι η μαζική φυγή ξενοδόχου υπαλλήλων το προηγούμενο διάστημα έχει αφήσει κενό που ξεπερνά τις 80.000 θέσεις πανελλαδικά. Η νέα σεζόν που σε λίγες εβδομάδες ξεκινά αναμένεται βάσει των στοιχείων να είναι χρονιά ρεκόρ για την Κρήτη. Όμως φρένο στην αισιοδοξία επιχειρηματιών και εργαζομένων βάζει η πρόσφατη υπουργική απόφαση που ανοίγει την πόρτα σε εισαγόμενους ξενοδοχο υπαλλήλους που είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν να έρθουν και αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Εάν πέρυσι χρειαζόμασταν 60.000 άτομα στον τουρισμό, φέτος χρειαζόμαστε πολύ παραπάνω. Πλησιάζουμε τα 80.000 άτομα. Εμείς προσδοκούμε να προσελκύσουμε ξανά τους εργαζόμενους συναδέρφους, συνεργάτες που είχαμε στο παρελθόν, διότι μόνο με αυτούς μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα βιώσιμο τουρισμό στη χώρα μας. Το πράσινο φως της κυβέρνησης για την έλευση 75.000 εργαζομένων από τρίτες χώρες όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος, το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και άλλες, προκειμένου να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και στον τουρισμό, αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό από ξενοδόχους και ξενοδοχοϋπαλλήλους. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να φέρει ανθρώπους από τρίτες χώρες χωρίς κανονικό μισθό, δηλαδή μία σύγχρονη δουλεία, και τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι 75.000 εισαγόμενοι σύγχρονοι δούλοι, τολμώ να πω, μόλις τελειώσει η τουριστική περίοδος? Θα τους πετάξουμε στα σκουπίδια? Θα πρέπει οι εταιρείες που υπάρχουν και βρίσκονται στην αλλοδαπή σε τρίτες χώρες να βρουν το προσωπικό πρώτα απ' όλα, το οποίο θα του κάνουν ένα γρήγορο ξεδιάλεγμα, να δούνε ποιοι έχουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα, και από εκεί και μετά ακολουθεί ένας άλλος αγώνας να είναι νόμιμοι, να βγουν τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου για να μπορούν να πάρουν τελικά τις άδειες εργασίας και παραμονής. Είναι καλό το πρόγραμμα, ωστόσο έπρεπε να τρέξει πριν από 2-3 μήνες. Τώρα είναι αργά. Θεωρώ πως είναι μια σωστή λύση σε μια απόπειρα να βρούμε προσωπικό. Πρέπει να δούμε το πρόγραμμα. Το τελευταίο διάστημα δεν είναι και λίγοι οι ξενοδόχοι του νησιού που έχουν προσεγγίσει εργαζόμενους από άλλες περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, όπου η θερινή περίοδος τους βρίσκει χωρίς δουλειά, ώστε να έρθουν στην Κρήτη για να εργαστούν. Όμως και πάλι το βασικό εμπόδιο που συναντούν είναι η έλλειψη στέγης. Ξέρω μεγάλη ξενοδοχειακή εταιρεία εδώ, η οποία πήγε και αγόρασε ένα μπλοκ εγκαταλελειμμένων διαμερισμάτων, το ανασκεύασε πέρυσι για να στεγάσει το προσωπικό της. Είναι ένα έξτρα κόστος. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Είναι δύσκολο να βρεθεί στέγη για τους εργαζόμενους του εσωτερικού και είναι εύκολο να βρει στέγη για τους εργαζόμενους του εξωτερικού.